Πάμε να επισκεπτούμε τις αρχαίες Ινιάδες που βρίσκονται κοντά στο χωριό κατοχή της Ετωλοακαρνανίας. Η πόλη ήταν κτισμένη σε στρατηγική θέση αφού από εκεί ελεγχόταν τόσο η είσοδος προς τον Πατραϊκό κόλπο όσο και η θαλάσσια αρτηρία μεταξύ της Ακαρνανίας και των Ιωνίων νήσων. Η οχύρωσή της που υπάρχει ακόμα και σήμερα βρίσκεται πάνω σε κατάφυτο λόφο ο οποίος είναι γνωστός με την ονομασία Τρίκαρδος. Η διατήρησή της είναι εντυπωσιακή και αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά δείγματα της αρχαίας οχυρωματικής τέχνης. Εκεί θα δούμε τον κοκκινόπυργο με ύψος 11 μέτρα και την τοξωτή πύλη Αυλόπορτα. Στο χώρο εκτός από ερείπια της αρχαίας πόλης υπάρχει και ένα αρκετά καλοδιατηρημένο θέατρο και ένα εντυπωσιακό αρχαίο ναυπηγείο. Πάμε να επισκεφτούμε το χώρο και να τα δούμε όλα αυτά από κοντά. Βρισκόμαστε τώρα στις αρχαίες Ινιάδες, στην αρχαιολογική περιοχή εδώ των αρχαίων Ινιαδών. Δυστυχώς το θέατρο είναι κλειστό γιατί το επισκευάζουν. Αλλά θα δούμε εδώ τα τείχη, την πύλη και το αρχαίο λιμάνι. Είναι σχετικά κοντά στην κατοχή, στο χωριό κατοχή, με το Λοακαρνανίας, γύρω στα 5 χιλιόμετρα από το χωριό. Υπάρχουν πινακίδες όπου μπορείς να κατευθυνθείς εύκολα και σχετικά καλός ο δρόμος. Αγροτικός βέβαια, είναι σε κάποια σημεία έτσι λίγο χαλασμένος, αλλά πάει άνετα το αυτοκίνητο. Για πάμε να δούμε έτσι τον αρχαιολογικό χώρο. Στην Ελλάδα βλέπουμε αυτό το πράγμα με πέτρες, με τα πουφητό παζλ, και λες το φτιάξαν οι ίδιοι. Ναι, πώς είναι αυτό? Ναι, αλλά παλιά χρόνια κάθε περιοχή ήταν ένα σωστά, ας πούμε Μακεδονία και άλλο είμαστε το Πελοπόννησο, τέλος πάντων, ή στην Αθήνα, στην Ακρόπολη που είναι παλιά έτσι και τα λοιπά. Ναι. Ότι παλιά ήταν τεράστιες αποστάσεις και λες, από πότε τις γνώσεις, δηλαδή. Η ίδια τεχνοτροπία. Πώς είναι δυνατόν και είναι 2.500 χρόνια και ξέρουν ότι αυτό δεν θα πέσει. Δεν παθαίνει τίποτα, ούτε σεισμούς, καταλαβαίνει, ούτε και πώς φυσικά είναι, φαινόμενα. Δηλαδή θες να μου πεις ότι εκεί μέσα δεν υπάρχει κάτι που τα κόλλησε? Όχι τίποτα, είναι πέτρα με πέτρα. Όχι, εγώ νομίζω κάτι υπάρχει εκεί. Βλέπεις, υπάρχει κάτι. Κονιάμα δεν βάζανε, αρμό. Όχι, αυτό δεν υπάρχει αρμός. Έχει κάτι μέσα. Κάτι έχει. Ναι. Ναι ρε, δεν γίνεται. Ίσως βάλανε κάποια λάσπη, ναι. Κάτι έχω, ξέρω ότι η λάσπη αυτή ήταν. Αυτό μπορεί να το βάλανε αυγό. Και μετά ίσως που το ξαναφτιάξανε. Αυγό, πώς το λένε, το σπράδι, ο οποίο θεωρείται κόλλα πολύ ισχυρή. Άσβεστος. Να βάλω πολλά γανίδες, δεν γίνεται. Ιζωμάτ. Εμένα μου θυμίζει οι Μυκήνες εδώ. Α, τα κυκλόπια τείχη, σαν τα κυκλόπια τείχη. Δεν είμαστε μακριά. Είμαστε μακριά, είμαστε. Μακριά. Βέβαια, καμία σχέση. Ένας άγνωστος εδώ αρχαιολογικός χώρος. Πολύ εντυπωσιακός όμως.
Και εδώ στην ουσία είναι ένα ναυπηγείο, το αρχαίο ναυπηγείο. Έχουν λαξεύσει έτσι εδώ μέσα στο βράχο, έχουν κόψει το βράχο και είχαν κάνει μια τεχνητή δεξαμενή για να βάζουν μέσα τα πλοία για επισκευές κτλ. Ένα αρχαίο ναυπηγείο λοιπόν. Πάμε να δούμε τα τείχη τώρα, τα αρχαία τείχη της πόλης των Ινιαδών. Εντάξει, καθαρό εδώ το μονοπάτι είναι, με καθαρίσει πρόσφατα. Εδώ πίσω λοιπόν είναι ο Κοκκινόπυργος, αυτός εδώ ο πύργος και η Αυλόπορτα εκεί. Πολύ ωραίος και ενδιαφέρον ο αρχαιολογικός χώρος των αρχαίων Ινιαδών. Την επόμενη φορά πιστεύω να είναι και το θέατρο έτοιμο, να το έχουν αναστηλώσει για να το δούμε και αυτό.